On April 14th, thousands of Greek Americans and Americans alike gathered on New York's Fifth Avenue for the annual Greek parade, celebrating March 25th, 1821, the day when Greece officially launched its war for independence against the Ottoman Empire. 2019 marked the 198th anniversary of Greek independence, and the Greek American community has been celebrating this occasion for decades here in New York City with a series of events, and the highlight being the Greek parade, which officially concludes these festivities. The annual Greek parade was established in 1938 on Park Avenue and thereafter on Fifth Avenue. Since then, it continues to be a major New York festive tradition and a major event in which city, state, and federal officials, as well as officials and dignitaries from Greece and Cyprus, also participate. It is organized by the Federation of Hellenic Societies of Greater New York, a nonprofit organization based in Queens, which encompasses some 200 local Greek-American organizations which represent over 100 regions in Greece. As it is customary, prior to the parade, a reception was held close by where organizers, along with dignitaries and officials, gathered to offer special greeting messages and to congratulate this year's Grand Marshal, Greek-American business tycoon George Marcus. We can honor our roots and our tradition and be proud of those roots and tradition, and at the same time be 100% patriotic, loving Americans who love America. George, in his success, in his hard work, and in his just decency and honor, he is one of the nicest people you'd ever want to meet, personifies the best in the Greek community. You could not have chosen a better Grand Marshal. I will be proud to march with him today. Zito Elas. Ήθελα να σας πω το εξής, ότι φέτος τιμούμε τους 350.000 ποντίους οι οποίοι οι Τούρκοι τους σκοτώσαν, ανθρώπους οι οποίοι ήταν άοπλοι και τους σκότωσαν, τους θανάτωσαν ψυχρό, χωρίς καμία αιτία, επειδή ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, και ζούμε τώρα με όχι, ακόμα, όχι more, no more genocides. Επίσης θέλω να τιμήσουμε ότι τιμούμε φέτος τους Έλληνες πατριώτες μας, τους Έλληνες, τους grandfather, οι οποίοι ξεσηκωθήκανε και μας δώσαν σήμερα την ελευθερία μας. Να μην ξεχνούμε αυτούς οι οποίοι εθυσίασαν τις οικογένειές τους, τα σπίτια τους, την περιουσία τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Αυτούς απόψε τιμούμε στην Πέμπτη Λεωφόρο. Επίσης θέλω να στείλω ένα μήνυμα στην ελληνική ηγεσία. Ευχαριστούμε πολύ για τους ευζώνους την προεδρική φορά, η οποία θα παρελάσει με το καμάρι και θα γεμίσει την Πέμπτη Λεωφόρο με άσπρο και μπλε χρώμα. Σήμερα όλοι είμαστε Έλληνες, είμαστε και θα είμαστε Έλληνες. Ζούμε ελεύθεροι, γεννιόμαστε ελεύθεροι, ζούμε ελεύθεροι και θα πεθάνουμε ελεύθεροι. Για να ακούνε και οι ακροατές του ACTINA TV, πόσο δύσκολο είναι για σας να διοργανώσετε μια παρέλαση? Πολλοί από εμάς το θεωρούμε δεδομένο. Ερχόμαστε με τα παιδιά, με την οικογένειά μας, περνάμε καλά και φεύγουμε. Ακούω, ξέρω, γνωρίζω ότι εσάς αυτό σας κάνει μήνες πολλούς, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, σήμερα πόσο το μήνες έχουμε, 14, έτσι. Αύριο 15 αρχίζει καινούργια παρέλαση για το 2020. Αλήθεια, Βεβαίως, πρώτα θα οργανωθούμε για την καινούργια παρέλαση και κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει τώρα να οργανωθούμε για το 2021, που είναι τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας μας. Αυτή έχει μεγάλη δουλειά να γίνει. Εγώ βέβαια μπορεί να δεν θα είμαι πρόεδρος, θα είναι κάποιος άλλος, αλλά θα πρέπει από σήμερα να βάλουμε αυτές τις βάσεις, οι οποίες θα χτίσουμε μια ωραία εκδήλωση για το 2021, τα 200 χρόνια της εθνικής μας ανεξαρτησίας από τον Οθωμανικό ζυγό. Πόσο δύσκολο είναι να είστε πρόεδρος, πόσο αισθάνεστε υπεύθυνος απέναντι σε αυτό που λέμε Ελλάδα? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα κάνει ομογένεια. Είναι μπροστά κάποιος ο οποίος συγχρονίζει ορισμένα πράγματα. Δεν είμαι εγώ, είμαστε εμείς. Η παρέλαση δεν είμαι εγώ, είμαστε εμείς, όλοι οι ομογενείς, οι οποίοι βοηθάμε σαν εσάς, σαν τον Α, τον Β, όλοι αυτοί οι ομογενείς. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ήθελα να ευχαριστήσω
την Ομοσπονδία, το Ελληνικό Σωματείο και ΕΔΗ, το Ειδικό Συμβούλιο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γαλάτουλα, τον πρόεδρο της Παρελάσεως, που έκανε μια θαυμαστική δουλειά, εξαιρετική δουλειά. Και ήθελα να σας πω, κύριε Βλάση, εμείς, όχι εγώ, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε αυτή την παρελθική μας παρέλαση, Πέμπτη Λεωφόρο. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι υποχρέωση μας. Πρόεδρε, να είστε πάντα καλά, υγιείς, να κάνετε έτσι ωραία πράγματα για την ομογένεια και για την Ελλάδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Βλάση, και για το ΚΤΙΝΑ FM. Σας ευχαριστώ. Να έχετε καλή ωραία ημέρα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γαλάτουλα, χρόνια βετεράνος, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Η ψυχή της ομογένειας, θα έλεγα, από τους ανθρώπους που παλεύετε χρόνια. Πείτε μας μερικά πράγματα για τη σημερινή εκδήλωση, για τη σημερινή παρέλαση. Όπως βλέπετε, ο καιρός πάλι θα είναι μαζί μας και θα γίνει μία παρέλαση αντάξια του ελληνισμού και μάλιστα σε μία περίοδο κατά την οποία υπάρχει έξαρση των εθνικών μας θεμάτων και είναι ανάγκη να κάνουμε γνωστό σε όλους τα δίκαια αιτήματα της Ελλάδος, διότι στην Πέμπτη Λεωφόρο σήμερα θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι ρυθμίζουν τις τύχες όχι μόνο της Αμερικής και του κόσμου ολόκληρου, αλλά θα μεταφέρουμε και μηνύματα στην την Αμερικάνικη κοινωνία. Διότι πρέπει ο κάθε Αμερικανός να μάθει ποια είναι η Ελλάδα, γιατί γιορτάζουμε σήμερα την 25η Μαρτίου και βεβαίως θα αναφερθούμε στα εθνικά θέματα προπάντως για τη γενοκτονία των ποντίων και με κύριο σύνθημα ποτέ μα ποτέ άλλη γενοκτονία στον κόσμο. Θα αναφερθούμε στο βορειοπυρωτικό, στο θέμα της Κύπρου, στο θέμα το μακεδονικό και είναι μία μέρα κατά την οποία όλοι οι Έλληνες, ό,τι διαφορές και να έχουν, ενώνονται αναλόγως χρώματος, αναλόγως προελεύσεως και όλοι μαζί διατρανώνουν και τα δίκαια της Ελλάδος, αλλά και αποτείνουν ένα φόρο τιμής σε αυτούς που έπεσαν τότε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Mr. Nick Diamonds, so many years with a Greek parade, so many years, so many hours, days, months, your message for today's event? Well, first of all, let me talk to you about the parade. The parade is not something that you show yourself in it. It's where we have our political system, and we're trying to show the way Greece should be, and we're trying to have politicians here in this big country of ours to help with Mother Greece. Today is a beautiful day. I hope that we have a beautiful parade. I see the weather is wonderful. Maybe will rain later on, but I think so far God is with us. And all these last years that we have parades, we never had a rain. Maybe many years. I'm going back about 10, 15 years, but so far we're doing very well. I see the dignitaries is very interested, and we all have to get together because Mother Greece right now is going through very hard times, and we have to all get together with parades or going into Washington, D.C., see politicians, speak to them and get something that our mother Greece needs. For the Greek American This is parade. A great day. The great Greek American community is one of the greatest communities in America. They've helped New York so, and so I'm so proud to be here, and my friend George Marcus is the Grand Marshal, so that's even better. It's always an honor and a privilege to celebrate Greek Independence Day at the heart of New York on Fifth Avenue. As a Greek American, but mostly as a mother of a six-year-old who's going to be marching with me this year, it's so important that this is an annual event because we really instill, not just to Greek Americans, but also to our entire city and our state, how important our history is. You know, the Greeks are... Greece is where democracy really was created, and it's important that every year we remember the sacrifices that our ancestors made to ensure that we have a free nation. And one short message for Aktina TV viewers. Zito η Ελλάδα, zito η ελευθερία, zito έθνος, και να είμαστε όλοι στην παρέλαση να γιορτάζουμε φέτος. Thank you very much.
Mr. Yannaris, a few words for today's Greek-American parade. Well, we couldn't imagine a better day. The weather has been weird lately, but today the day is beautiful, gorgeous. Expect to see thousands and thousands of our fellow Greek-Americans on Fifth Avenue, and we're off to a great start already today. The weather is Greek today, so it's good for all of us. The weather is Greek. And a few messages for the Greek TV viewers. Well, I'm sorry if they're watching on TV, they couldn't be here with us, but I hope they enjoy the parade on television. We are doing our best to show how strong and important our community is to New York. We are a community of immigrants. My parents came from Greece, from Kalavrita, and we're here to show our pride today and show the community of New York how strong the Greek Americans are. Mr. Yannaris, thank you very much. All the best. Thank you. Ευχαριστώ. Mr. Costantinidis, few words for today's event. You know, today is a beautiful day, and then the sun came out just for the Greek Independence Day parade. Today is a day where everyone in New York City is Greek. And we walk, march down Fifth Avenue, and we celebrate with the Federation of Hellenic Societies our beautiful parade. It's going to be a wonderful day. Always excited to celebrate our common Greek heritage, not just our Independence Day, but what Greek Americans have contributed to this amazing city that is New York. So, and this is a very strong message to the American public that we're here, Greek Americans, we're strong. That we're strong, that we're here, that we're helping to make this city the great city that it is and will continue to be, and that we are going to continue to fight for a free Cyprus. We're going to continue to fight for Greece and for Cyprus and for Greek culture. And today, like I said before, we are all Greeks. We get to celebrate. Exactly. And you are doing great job for all of us. A short message for AKTINA TV viewers. Everyone, happy Independence Day, happy Greek Parade Day. I always love to be here with you and always appreciate AKTINA being a strong voice in our Greek-American community. So enjoy the parade, everybody. Thank you very much, you too. Thank you. The only reliable allies in the United States, the reliable allies in the United States, is Greece, Israel, and Cyprus. With that, λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κούτρα, Γενικός Πρόξενος στην Αμερική. Δύο κουβέντες για την σημερινή εκδήλωση για τον ελληνισμό και την ομογένεια. Δύο κουβέντες δεν αρκούν. Θα πούμε περισσότερα, γιατί η σημερινή εκδήλωση είναι η καταληκτική μια σειράς εκδηλώσεων, οι οποίες ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βοστόνη και τη Φιλαδέλφια και σήμερα ολοκληρώνονται και κορυφώνονται με την παρέλαση της Νέας Υόρκης. Ως εκπρόσωπος της Ελλάδας δεν μπορώ να σας κρύψω την περηφάνεια μου που η ομογένεια στην Αμερική κρατά τις παραδόσεις, κρατά την ελληνική σημαία ψηλά. Είμαστε περήφανοι που βλέπουμε ότι η ελληνική γλώσσα κυριαρχεί εδώ. Είμαστε προηγουμένως στην εκκλησία με τους Σεύζωνες που μας έκαναν υπερήφανους. Μόνο συγχαρητήρια λοιπόν μπορώ να πω στην ομογένεια, η οποία ενωμένη μαζί με την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο θα πάει τους στόχους μας πολύ ψηλά. Και οφείλουμε αυτό να το κάνουμε μαζί με τη βοήθεια τη δικιά σας τα τελευταία χρόνια που είστε στη Νέα Υόρκη. Ξέρουμε πόσο προσπαθείτε, πόσο το παλεύετε και εσείς εκ μέρους της Ελλάδος και ευχόμαστε νομίζω και ειδικά για τη νέα γενιά κάτι καλύτερο. Είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε αυτό. Ομογένεια και Ελλάδα ενωμένη για να πάμε ψηλά, εκεί που αξίζει και εκεί που πρέπει. Σας ευχόμαστε το καλύτερο. Ευχαριστούμε. Accompanied by marching bands, some 40 floats carrying huge Greek and Cypriot flags and dressed in traditional costumes, thousands of participants from all ages representing hundreds of different parishes, communities, regions of Greece, schools, organizations and federations from all over New York and from out of state marched from 66th to 79th streets displaying Greek pride. Among the many highlights of this year's parade was once again the Acropolis flag, which was carried by Arista students from different Hellenic communities, while the much-anticipated annual spectacle was the prestigious Presidential Guard of Greece, known as the F-Zones, who gracefully marched down Fifth Avenue, electrifying the cheering crowds. Several floats displayed heroes who fought during the 1821 revolution to free Greece from the Ottoman Empire, messages about Greek independence, while others promoted awareness of other atrocities committed by the Turks against the Hellenes, such as the Greek Pontian genocide 100 years ago and the 1974 Turkish invasion and continued occupation of northern Cyprus.
The presence of the Greek Cypriots was vibrant again this year. The Federation of Cypriot American Organizations, with its chapter members, marched proudly holding huge Greek and Cypriot flags, while some were dressed in traditional costumes. Contributing to the coverage of the 2019 Greek Parade on Fifth Avenue, for Actina TV, were the reporters Vlasis Anastasiou and Chrisos Neofitou Tsimis, while the exceptional footage was filmed by our cameraman, Tom Stouras. I'm Elena Maroletti, your host, inviting you to stay tuned for more Greek Parade highlights. Κρίστοφερ, όλοι τον ξέρετε. Περπατάμε στο Fifth Avenue. Θα αρχίσει τώρα η παρέλαση. Σήμερα είναι σπουδαία ημέρα για τον ελληνισμό, διότι ο ελληνισμός σήμερα δεν γιορτάζει μόνο τα 198 χρόνια ελευθερίας, αλλά δείχνουμε τη δύναμη μας σαν Αμερικανοί πολίτες που ζητούμε ελευθερία στην Κύπρο, ζητούμε ανθρώπινα δικαιώματα στην Ήπειρο, ζητούμε την ελευθερία της Μακεδονίας, ζητούμε την ελευθερία του Πατριαρχείου μας και όλα τα ελληνικά εθνικά θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι από τη Βόρεια Ήπειρο. Είναι το νηφικό της Βόρειας Ήπειρος. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα εμείς πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω. Είναι μια ωραία μέρα όπως πάντα. Κάθε χρόνο εδώ είναι μια ευκαιρία για τον ελληνισμό της Νέας Υόρκης να χαρεί μια ωραία παρέλαση. Είναι κυρίως το μεγάλο μέρος της παρελάσεως είναι παιδιά. Αλλά είναι και μεγάλη βέβαια. Αλλά οι παρακολουθούντες είναι μεγάλοι. Πάσης ηλικίας. Έχουμε από μωρά μέχρι γέροντες και όλες τις ενδιάμεσες ηλικίες, γιατί είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους μας να βρεθούν μαζί. Είναι άνοιξη όταν συμβαίνει σε ένα και ωραίο καιρό. Είναι κάτι το πάρα πολύ ωραίο και αυτό.
αυτό. Είναι μια ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τον Θεό για το μεγάλο δώρο της ελευθερίας, για το ότι έχουμε εδώ τη δυνατότητα να ζούμε σε μια χώρα που συνεχίζει με ωραίο τρόπο αυτό το πνεύμα της ελευθερίας, το οποίο είναι το, και το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, αλλά και το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και επομένως χαιρόμαστε μια Κυριακή παρελάσεως, που είναι και μια προβολή του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια καλή μέρα και καλό Πάσχα να έχουμε. Oh, it's a great day. Happy to have the FDNY Hellenic Society here, FDNY EMS. Lovely day and the Greek gods bless us with such lovely weather. Thank you guys. Ζήτω Ελλάδα. Ζήτω Ελλάδα. Μπράβο. Με λαχρινάκι, με πιάσε μεράκι. Έλα ως εδώ, που σε λαχταρώ. Community. They love the Greek community, and we're very happy to be here again for one more year. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Έλληνας δίνει πάντα τη μεγάλη προσπάθεια και τον αγώνα στη ζωή του λοιπόν τώρα μέσα με δύναμη αθάνατη όλα τα χρόνια που πολέμησε και δεν έφεγε ποτέ τον υπόδουλο λαό να υποδουλωθεί. Είναι άξιοι πάντα στις τύχες και δύναμη την ακρότητα, τη δύναμη και την αυταπάρτηση. Το όνομά σας? Μινέλαος Αντωνόπουλος, Λαμία, Κάργα Λαμία. Χάρηκα πάρα πολύ. Γεια σας, Λαμία. It's a wonderful, beautiful day. God bless Greece and God bless America. Zito Yalava. Shout out to Nisiro. All right. Και εσείς? Εγώ είμαι Καλαμαράς. Ζήτω! Ζήτω πατρίδα! I love the parade in Manhattan, the Cypriot and Greek parade, because it helps people know more about like Cyprus and what's happening in the country itself. And I have so much love and pride for my country that I'm very like proud to be in this parade. Thank you. Yeah. Σήμερα εορτάζουμε πανηγυρικά όλοι οι Έλληνες.
στην Πέμπτη Λεωφόρο όπως κάθε χρόνο για την Κύπρο μας, για την Ελλάδα μας και για τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και την ελευθερία όλου του κόσμου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σήμερα είναι η μέρα των Ελλήνων, είναι η μέρα της Ελλάδος μας, για τους ήρωες του 21, η μέρα και της Κύπρου, που είναι σκλαβωμένη από το 1974 και ελπίζουμε σύντομα να έρθει η ελευθερία στην Κύπρο μας και στην Ελλάδα, στην Μακεδονία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες και το όνομα σου. Είμαι ο Κώστας και είμαι από την Κρήτη, αλλά μένω εδώ.